Καλησπέρα, Νίκο. Ξέρω, το είδα, δηλαδή είδα τον τίτλο και πες μας. Ναι. Έχουμε λοιπόν από την πειθαρχική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Είχαμε τις απολύσεις κάποιων δικαστικών λειτουργών λόγω ανεπάρκειας, αλλά εκεί που στεκόμαστε είναι στην περίπτωση ενός εφέτη που είναι λόγω αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Το 2020 λοιπόν ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και παρακάμπτει την σειρά που υπήρχε στο ταμείο, φωνάζοντας ότι είναι φορέας του κορονοϊού. Πέρασε μπροστά. Λοιπόν, βγαίνει έξω, κλείνεται μέσα στο αυτοκίνητο. Προκάλεσε αναστάτωση, κλήθηκε η αστυνομία, πήγε η αστυνομία, του ζήτησε άδεια οδήγησης, του ζήτησε τα στοιχεία του. Φυσικά δεν τα έδινε, δεν τα έδινε και τους απάντησε με έναν τρόπο που δεν θα απαντούσε κανένας από εμάς, πόσο μάλλον ένας δικαστικός. Είναι αυτό που βλέπουμε τίτλο. Έτσι, δηλαδή αυτό το είπε στους αστυνομικούς ο δικαστής. Σημειώστε τώρα ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται σε μια καρέκλα και αποφασίζει αν κάποιος θα πάει φυλακή ή θα γυρίσει. Περίμενε να σου πω και το τέλος για να ενισχύσω αυτό που λες τώρα, Νίκο. Λοιπόν, τέλος πάντων του ζητήσανε, έδωσε ως άδεια την παλιά άδεια ενός μοτοποδηλάτου. Κάποια στιγμή ξαφνικά βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έβγαινε. Ακολουθεί μια μικροσυμπλοκή. Την ώρα που πάνε να του βάλουν τις χειροπέδες, τους λέει: ψάξτε, έχω και ναρκωτικά. Τραυματίζει και έναν αστυνομικό. Στο τέλος αλληλομηνήθηκαν και. Πού τα απέδωσε όλα αυτά τώρα ο εφέτης ενώπιον της ολομέλειας? Στο ότι όλα αυτά είναι προβοκάτσια, είναι πράκτορες αυτοί που τα είπανε εις βάρος του, και έδωσε μια εντελώς βεβαίως διαφορετική εκδοχή από την πλευρά του για το τι είχε συμβεί. Πάντως πρέπει να σου πω ότι και στο παρελθόν του είχε επιβληθεί ποινή, πειθαρχική ποινή, για αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Και αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπες, οι δικαστές είναι όπως οι γιατροί, κρατάνε ζωές στα χέρια τους. Κανονικά θα έπρεπε να τους γίνονται και ψυχολογικά τεστ. Θέλω να πω το εξής. Που δεν γίνονται. Αν κανείς γνωρίσει Έλληνες δικαστές, δικαστίνες και δικαστές, γιατί το δικαστικό σώμα όσο τα χρόνια περνάνε γυναικοκρατείται όλο ψυχιατρικά και περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε για σοβαρούς ανθρώπους, για επιστήμονες, για ανθρώπους που έχουν διαβάσει πάρα πολύ και για επιστήμονες που έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Το λέω για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση. Η συντριπτική πλειοψηφία ακριβώς, είναι. Ότι οι δικαστές μας είναι ό,τι να είναι. Όχι. Και για να κάτσει κανείς στην καρέκλα του δικαστή πρέπει να έχει τρίψει πολλά παντελόνια. Απ' την άλλη μεριά προφανώς υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Γνώμη μου είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις έπρεπε να έχουν ελεγχθεί πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, όταν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με τα ψυχομετρικά τεστ. Έτσι. Απόλυτα. Από τη μια. Απ' την άλλη υπάρχει και κάτι ακόμα. Με το πρώτο δείγμα δεν χρειάζεται αυτή η κακώς εννοούμενη συναδελφική αλληλεγγύη. Γιατί είπαμε, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών είναι αυτό που είναι. Όταν βλέπεις ότι κάτι πάει στραβά. Εδώ όμως θέλω να πω, Νίκο, κάτι, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το τελευταίο διάστημα γίνεται αυτό, να απολύονται δικαστικοί. Ναι. Έτσι, με παλιά τα θάβαμε. Παλιά τα θάβανε. Δεν έγινε τίποτα. Πραγματικά τα θάβανε. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα, αν δεν είχε απολυθεί, αυτός που είπε αυτό που είπε στους αστυνομικούς ή έκανε όλα όσα μας περιγράψει η Άννα, θα καθόταν σε μια έδρα τη Δευτέρα το πρωί και ποιος ξέρει τι απόφαση θα έβγαζε με το. Τι να πω, το θολωμένο του μυαλό, ό,τι τέλος πάντων ο καθένας θέλει να πει. Πάντως, τώρα όταν λέει ότι όλοι αυτοί που στράφηκαν εναντίον του είναι πράκτορες και πρόκειται για προβοκάτσια, καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.